Καλησπέρα σε όλους. Χτες είχα παρουσιάσει σε ένα βίντεο το φορητό φίλτρο που προμηθεύτηκα, που από ό,τι λέει το site τους φιλτράρει το 0,1 μάικρο. Κάνει πολύ καλό φιλτράρισμα. Σας είχα υποσχεθεί να το δοκιμάσω σε πραγματικές συνθήκες και να κάνουμε μια παρουσίαση. Έχω συλλέξει βρωμόνερο. Φαίνεται η διάβγειά του, πιστεύω, στην οθόνη. Είναι πολύ βρώμικο το νερό αυτό. Και θα δοκιμάσουμε να το φιλτράρουμε. Α, έκανα ένα λάθος. Λοιπόν, σήμερα ανακάλυψα ότι το φίλτρο δεν βιδώνει στα μικρά μπουκαλάκια. Φιλτρώνει μόνο στα 1,5 λίτρα και στα 2 λίτρα των αναψυκτικών και 1,5 λίτρα νερού, ώστε να το έχουμε παγούρι μαζί μας. Λοιπόν, τώρα πώς θα κάνουμε το... Κάτσε να πάρω εδώ το βρώμικο. Μια και δεν βιδώνει. Λοιπόν, έχουμε βρώμικο νερό. Εντελώς ακάθαρτο. Αυτή τη στιγμή δεν θα το ρουφήξω με το καλαμάκι που δίνει η εταιρεία, ούτε θα το βάλω στο παγούρι που δίνουμε μαζί, μια και είναι αδιάφανο, για να μπορούμε να δούμε την καθαρότητά του και την οσμή του και τη γεύση του. Λοιπόν, θα το βάλω. Θα μπορούσα να το ρουφάω με καλαμάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να σας το δείξω στο βίντεο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, βγαίνει εντελώς καθαρό νερό. Πιστεύω ότι φτάνει. Λοιπόν, όντως, όπως λέει η εταιρεία, το νερό είναι πεντακάθαρο. Κοιτάξτε το βρωμόνερο και εδώ έχουμε πεντακάθαρο νερό. Έχω καρβουνάκι αν πάθω τίποτα. Μια χαρά η γεύση του. Λοιπόν, μετά θα ξεπλύνω το φίλτρο με τη σύριγγα που δίνει μαζί. Όσοι δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο, μπείτε μέσα στην Ελλάδα, στην ομάδα, να μην τα λέω συνέχεια. Το φίλτρο μας δίνει μαζί μια σύριγγα, ώστε να μπορούμε να το ξεπλένουμε. Το βάζουμε αντίθετα μετά από εκεί που ρουφάμε και ξεπλένουμε το φίλτρο. Μας δίνει ένα παγούρι αναδιπλούμενο και ένα καλαμάκι και οδηγίες και στα ελληνικά οδηγίες. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι τα πήγε καλά το φίλτρο και θα τα πούμε πάλι, όπως λέω πάντα, σε κάποια άλλη παρουσίαση. Είχα καιρό να κάνω παρουσιάσεις. Θα φτιάξουμε κάποια βίντεο για την ομάδα. Λίαν συντόμως.